Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. Επίσκεψη κινέζικης αντιπροσωπείας στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, η σύναψη συμφωνίας και το πρόγραμμα των συζητήσεων. Η επόμενη ημέρα μετά την πυρκαγιά στον πλατανότοπο του Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης, πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Πλήθος κόσμου στο Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού, εικόνα από όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία του Βασίλη Καρά. Έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοείας Masters Cup στην Αλεξανδρούπολη με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Ενεργά παραμένουν πολλά πύρινα μέτωπα σε όλη την Ελλάδα. Για εμπρισμούς έκανε λόγο ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. 67 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τις 6 το πρωί εχθές έως και τις 6 το πρωί σήμερα, οι περισσότερες εκ των οποίων αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος. Έκκληση να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική, απευθύνει για ακόμη μια φορά η πυροσβεστική υπηρεσία. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στη Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Γύρω στις 2 εκδηλώθηκε πυρκαγιά και έσταλε γρενά Αττικής, η οποία και η χαμηλή βλάστηση κοντά στον οικισμό, χωρίς να απειλούν τα σπίτια, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Το τελευταίο 24ωρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν 67 δασικές και 49 αστικές πυρκαγιές. Βρίσκονται οι πυρκαγιά στους Μπλεμενιάνους Κυπαρισίας, η οποία όμως είναι περιμετρικά οριοθετημένη χωρίς ενεργό μέτωπο και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 5 άτομα πεζοπόρο τμήμα και η πυρκαγιά στην περιοχή Κοκκίνη Κέρκυρας. Και αυτή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 7 άτομα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ο διοικητής της πυροσβεστικής έκανε λόγο για εμπρισμό. Η Κεφαλονιά συνεχίζει να προβληματίζει, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου εκδηλώθηκαν 3 πυρκαγιές σχεδόν ταυτόχρονα στην περιοχή Καραβάθος και 2 πυρκαγιές στην περιοχή Τραπεζάκη, με διαφορά 6 λεπτών η μία από την άλλη. Και οι 5 πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη, χωρίς όμως ενεργό μέτωπο και αντιμετωπίζονται από τις χερσαίες δυνάμεις. Οι άλλες 2 πυρκαγιές που είναι ακόμη ανοιχτές στο νησί, οι οποίες εκδηλώθηκαν στις 17 Αυγούστου, στον Καραβάδο και στον Αλιματά, είναι οριοθετημένες, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά η γενική κατάσταση κρατάει στην Κεφαλονιά τις ενισχύσεις σε προσωπικό και μέσα που έχουν πάει από τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ήπειρο. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες πυρκαγιές, παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη όλες οι δυνάμεις στη Βορειοανατολική Αττική, καθώς και στο κρυό νερό Ηλίας, όπου ναι, μεν δεν υπάρχει φωτιά, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων όμως δεν έχει εξαλειφθεί. Στη Ζάκυνθο, οι πυρκαγιές είναι επίσης χωρίς ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν σε όλες τις πυρκαγιές του νησιού παραμένουν αμετάβλητες. Τέλος, υπομερικό έλεγχο τέθηκαν από εχθές οι πυρκαγιές στα Σιμωτάτα, Λουρδάτα, Κεφαλονιά, στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής και στην περιοχή Μαρκόπουλο Μεσογείας Αττικής. Για τα αίτια των πυρκαγιών διενεργείται προανάκριση από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών καθώς και από κλιμάκια της Ελληνικής Αστυνομίας. Για μία ακόμη φορά, απευθύνεται από την πυροσβεστική έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει την εκδήλωση πυρκαγιάς και να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και σήμερα εξακολουθεί να παραμένει υψηλός δείκτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς δείκτης 3 για τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βιωτίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλίας, Αργολίδας και τα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Ψαρά και Κύθυρα. Ασύλληπτος παραμένει για ακόμη μία ημέρα ο δράστης του πολύνεκρου τρομοκρατικού χτυπήματος στη Βαρκελόνη. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 4 ύποπτοι, έχουν σκοτωθεί άλλα 5 μέλη του πυρήνα και 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Σήμερα το πρωί τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων στη Βασιλική της Βαρκελόνης, παρουσία του βασιλιά Φιλίππου και του πρωθυπουργού της χώρας Μαριάνο Ραχόι. Ασύλληπτος παραμένει ο 22χρονος Μαροκινός Γιουνές Αμπουγιακούμπ, ο οποίος φέρεται να είναι ο οδηγός του βαν που έπεσε πάνω σε πλήθος στη Ράμπλα της Βαρκελόνης. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, ενώ εξακολουθούν να εργάζονται με την υπόθεση ότι υπάρχουν 12 ύποπτοι για τις επιθέσεις. Ο εκπρόσωπος της καταλανικής αστυνομίας είπε ακόμη πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει αν περισσότεροι από ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη σε σπίτι στην πόλη Αλκανάρ την περασμένη Τετάρτη.
Θα μπορούσε να είναι ένας, θα μπορούσαν να είναι δύο ή τρεις, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άλμπερτ Ολίβα. Εξάλλου, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο πυρήνας των τζιχαντιστών που ευθύνεται για τις επιθέσεις στην Καταλωνία σχεδίαζε μία ή περισσότερες επιθέσεις στη Βαρκελόνη με τουλάχιστον 120 φιάλες βουτανίου που βρέθηκαν στο Αλκανάρ. Συνεχίζουμε να βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αυτός ήταν ο χώρος όπου ετοίμαζαν τα εκρηκτικά για να διαπράξουν μία ή περισσότερες επιθέσεις στην πόλη της Βαρκελόνης, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της Καταλωνίας Ζουζέπ Λουίς Τραπέρο σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Προσέθεσε επίσης ότι έχουν ταυτοποιηθεί δύο πρόσωπα από τα λείψανα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι στο Αλκανάρ. Ο αρχηγός της αστυνομίας είπε ότι οι αρχές πιστεύουν πλέον ότι στο φορτηγάκι επέβαινε μόνο ένας άνδρας, ο οδηγός του, ωστόσο δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του προσώπου αυτού. Η αστυνομία δεν αποκλεί επίσης το ενδεχόμενο ο Αμπού Γιακούμπ να μην βρίσκεται πλέον στην Ισπανία, αλλά να κατάφερε με κάποιο τρόπο να φτάσει στη Γαλλία. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 4 ύποπτοι, έχουν σκοτωθεί άλλα 5 μέλη του πυρήνα και 3, μεταξύ αυτών και ο Γιούνες Αμπού Γιακούμπ, έχουν ταυτοποιηθεί. Οι δύο από τους 3 υπόπτους ενδέχεται να σκοτώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε έκρηξη στο σπίτι στην Αλκανάρ. Το Ισλαμικό κράτος που έχει αναλάβει μέχρι τώρα την ευθύνη μόνο για την επίθεση της 5ης στη Βαρκελόνη, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι 2 αποσπάσματα τζιχαντιστών διέπραξαν τις 2 επιθέσεις που είχαν ως στόχο συγκεντρώσεις των σταυροφόρων. Η οργάνωση αναφέρεται με λεπτομέρειες στις επιθέσεις. Ένα πρώτο απόσπασμα τζιχαντιστών χρησιμοποίησε ένα όχημα εναντίον μια συγκέντρωση σταυροφόρων στη συνοικία Ράμπλας, κατόπιν ανέτρεψε 2 αστυνομικούς σε ένα μπλόκο αφού επιτέθηκε με όπλα σε ένα μπαρ κοντά στη Ράμπλα. Ένα δεύτερο απόσπασμα παρέσυρε τους σταυροφόρους με ένα φορτηγάκι στην Κωμόπολη Καμπρίλς, γράφει η ανακοίνωση. Η Ισπανία από την πλευρά της αποφάσισε να μην ανεβάσει στο μέγιστο επίπεδο, στη βαθμίδα 5, το επίπεδο συναγερμού στη χώρα, κάτι που θα σήμαινε ότι επίκειται μια τρομοκρατική επίθεση. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι οι αρχές θα ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη και σε τουριστικά σημεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας, Χουάν Ιγνάθιο Δόιδο, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν την πιθανότητα οι δράστες να διατηρούσαν επαφές με άλλες γειτονικές χώρες. Εν τω μεταξύ, τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων τίμησαν το πρωί της Κυριακής. Οι κάτοικοι της Βαρκελόνης στην εμβληματική βασιλική της Σαγράδα Φαμίλια σε μια τελετή στην οποία παρέστησαν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος, η βασίλισσα Λετίθια, ο πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι και ο πρόεδρος της Καταλωνίας Κάρλες Πουτσδεμόν. Όπως αποκαλύπτουν οι έρευνες, οι τρομοκράτες σχεδίαζαν ταυτόχρονα πολύ νεκρά χτυπήματα, αλλά το σχέδιό τους απέτυχε. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας, τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, σχολιάζοντας το τρομοκρατικό χτύπημα στη Βαρκελόνη. Ο κύριος Τόσκας επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, ασφάλειας και ηρεμίας σε σχέση με τον περίγυρό της, αλλά και όλη την Ευρώπη, προσθέτοντας πάντως πως ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί η δράση κάποιου μοναχικού λύκου. Ο αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα στη χώρα, απορρίπτοντας κάθε κουβέντα για θεωρίες συνωμοσίας. Για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη με αφορμή το διπλό χτύπημα στην Ισπανία αλλά και για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας. Η Ελλάδα, εκτός από πυλώνα σταθερότητας, είναι και πυλώνα ασφάλειας και ηρεμίας στην περιοχή μας και σε όλη την Ευρώπη, υπογράμμισε ο κ. Τόσκας, τονίζοντας ότι δεν έχουμε ενδείξεις για τρομοκρατικές απειλές στη χώρα μας. Οι υπηρεσίες μας συνεργάζονται με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, όπου όλοι είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τους τζιχαντιστές να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, που είναι η επιβολή του φόβου, προσέθεσε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί μόνο εάν τερματιστούν οι ταραχές στη Μέση Ανατολή. Επεσήμανε ακόμη πως αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να βρεθούμε στο άλλο άκρο και να κατηγορούμε κάθε μετανάστη και μουσουλμάνο, τονίζοντας την αντίθεση της κυβέρνησης στον απομονωτισμό και την γκετοποίηση. Η χώρα μας είναι πυλώνας όχι μόνο σταθερότητας αλλά και ασφάλειας και ηρεμίας σε σύγκριση όχι μόνο με τον άμεσο περίγυρό μας αλλά και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλες οι υπηρεσίες, και αστυνομία και υπηρεσίες πληροφοριών, και συνεργαζόμαστε και με υπηρεσίες πληροφοριών και αστυνομίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και όχι μόνο ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοια γεγονότα. Δεν έχουμε, ξαναλέω, ενδείξεις οργάνωσης τέτοιων πραγμάτων, τέτοιων πράξεων στη χώρα μας. Ποτέ δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιος ενέργεια κάποιου μεμονωμένου λύκου, όπως λέγεται. Πολύ εύκολα οι κοινωνίες μπορεί να βρεθούν στο άλλο άκρο, δηλαδή στο άκρο που μπορεί να τους οδηγήσει το φοβικό σύνδρομο. Το κύριο είναι να υπάρξει ειρήνη εκεί από όπου προέκυψε το πρόβλημα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά
το θέμα των πυρκαγιών, ο κύριος Τόσκας απέρριψε κάθε κουβέντα για θεωρίες συνωμοσίας, αλλά έκανε λόγο για προβληματισμούς σχετικά με διάφορα συμφέροντα σε κάθε τόπο, επισημένοντας πως δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο οι επανειλημμένες φωτιές σε Αττική και Ζάκυνθο. Προσέθεσε ότι ήδη έχουν συλληφθεί ορισμένα άτομα και ερευνώνται κάποια άλλα που παίζουν ένα περίεργο ρόλο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Για τα πτυτικά μέσα πυρόσβεσης παραδέχθηκε ότι είναι παλιά, λέγοντας ότι η κατάσταση έπρεπε να διορθωθεί τα χρόνια των παχιών αγελάδων, ενώ εξήρε την προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων και του κρατικού μηχανισμού, αναφέροντας πως κάποιοι κάνουν πολύ εύκολα κριτική. Επέκρινε μάλιστα τη Νέα Δημοκρατία πως καθημερινά στελέχη της απευθύνουν κατηγορίες χωρίς στοιχεία τόσο στο μέτωπο της εγκληματικότητας όσο και σε αυτό των φυσικών καταστροφών. Δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί τρελοί που βάζουν τις φωτιές. Υπάρχουν συμφέροντα σε κάθε τόπο. Μίλησα για προβληματισμούς γύρω από επανειλημμένες πυρκαγιές σε περιαστικά δάση στην περιοχή της Αττικής, σε όλο το νησί της Ζακύνθου. Μια φωτιά σβήναμε, δύο ανάβανε. Έχουν συλληφθεί ήδη κάποιοι άνθρωποι και έχουν προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Το μεγαλύτερο μέρος των Καναντέρ είναι του 1973-74, τα νεότερα, τέλος πάντων, είναι του 2000-2001. Υπάρχει πρόβλημα γενικότερο με τα Καναντέρ σε όσους έχουν τέτοια αεροπλάνα, δηλαδή στο νότο της Ευρώπης. Σε καθημερινή βάση, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με συκοφαντικό και υβριστικό τρόπο πολλές φορές, κατηγορούν χωρίς στοιχεία για διάφορα θέματα, τη μία για τα εξάρχεια, την άλλη για την πυρόσβεση. Αναφορικά με το χρόνο αντίδραση τη κρατική μηχανή στη φωτιά που ξέσπασε στην Ανατολική Αττική, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε. Η πρώτη κλίση έγινε στις 4:16 και τα δύο πρώτα οχήματα έφτασαν στις 4:35 ακριβώς. Το πρώτο ελικόπτερο απογειώθηκε στις 4:39 και το δεύτερο στις 5:06. Εάν θέλουμε αντίδραση σε χρόνο μικρότερο των 20 λεπτών, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε για τα μέσα της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί κανένα κράτος δεν μπορεί να επέμβει σε χρόνο μικρότερο των 20 λεπτών σε δασική πυρκαγιά, υπογράμμισε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Documento. Παράλληλα, εξήγησε ότι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της χώρας είναι παλιά, κάποια του 1973 και κάποια του 2000, και ότι θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί παλαιότερα, συμπληρώνοντας πως αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα στα δύο χρόνια της δικής μας διακυβέρνησης και μάλιστα σε συνθήκες αυστηρής λιτότητας. Παρόλα αυτά, συνέχισε ο αναπληρωτής υπουργός, επισκευάσαμε, συντηρήσαμε και αξιοποιήσαμε τα 18 μικρά αεροσκάφη αρχικής επίθεσης στη φωτιά, τα πεντζετέλ, τα οποία ήταν παρατημένα, απαξιωμένα και δεν χρησιμοποιούνταν. Επίσης, πήραμε πρόσφατα αποχορηγίες επιπλέον κάδους και αξιοποιήσαμε και στρατιωτικά ελικόπτερα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με τα κονδύλια για τη δασοπυρόσβεση, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως είναι φημολογία η είδηση περί μείωσης των κονδυλίων, υπογραμμίζοντας πως το 2013 τα κονδύλια ήταν 305 εκατομμύρια ευρώ και το 2018 θα ζητήσουμε 393 εκατομμύρια. Ωστόσο, εξέφρασε το φόβο ότι ακόμη και τα λίγα χρήματα που δίνονται στους Δήμους για την πρόληψη πυρκαγιών δεν έχουν αξιοποιηθεί σωστά. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες όταν η φωτιά πήγε στην παραλία του Καλάμου ήταν οι πολλοί φράχτες, η έλλειψη δρόμων, η έλλειψη αντιπυρικών ζωνών, τα πολλά ξερά χόρτα που υπήρχαν μέσα στις αυλές των σπιτιών, αλλά και τα πολλά κλαδιά που υπήρχαν πάνω στις στέγες, κατέληξε ο υπουργός. Το βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιο Δημοσχάκη, θα καλωσορίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δημοσχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Δημοσχάκη, πρόσφατα πραγματοποιήσατε περιοδία στο νομό του Εύρου. Ποιες περιοχές επισκεφθήκατε και ποια είναι η εικόνα, τα αιτήματα των κατοίκων του νομού, εφόσον αυτά υπάρχουν? Συνεχίζω να πραγματοποιώ την πολιτική μου περιοδία σε όλο το νομό και από άκρη σ' άκρη και να συμμετέχω στα δρόμενα, σε διάφορους οικισμούς και στις πόλεις φυσικά του νομού. Είχα τη χαρά να φουγκραστώ και έχω και συνεχίζω τον παλμό μιας Ελλάδας που αν και άδειασε τις εθνικές οδούς λόγω ανέχειας, ωστόσο γέμισε τις πλατείες των χωριών, επιστρέφοντας στη γενέτερα την αφετηρία και την πηγή της ζωής όλων αυτών των ανθρώπων που πραγματικά κάνουν έναν αγώνα ενάντια στην εθνική κατάθλιψη και στις ψεύτικες ελπίδες με τα ασύστολα ψεύδι που απογοήτευσαν και προσπάθησαν να μουδιάσουν τα αντανακλαστικά ενός έθνους, ενός λαού. Ο νικητής θα είναι ο Έλληνας που επιστρέφει στη γενέτειρά του
για να θυμηθεί από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος και να σηκωθεί πάλι όρθιος. Σε όλα τα χωριά γιορτάζουν εξαιτίας του πλούσιου εορτολογίου της πίστης μας με πολιτιστικές και θρησκευτικές αλλά και κοινωνικές εκδηλώσεις. Πραγματοποιούνται τα ανταμώματα, τις βραδιές αφιερωμένες σε παλαιότερους αλλά και σύγχρονους μετανάστες, στέλνουν ισχυρό μήνυμα ύπαρξης και απέτησης για έξοδο από το τέλμα, τον εξισωτισμό και την απαξίωση. Στέλνουν μήνυμα ότι τίποτα δεν μπορεί να κάμψει το ηθικό του και κανείς δεν μπορεί να πλήξει την παράδοση, την ιστορία, την πίστη μας, την αγάπη μας για την οικογένεια, για την πατρίδα και την ορθοδοξία μας. Και αυτά δεν τα χαρίζει σε καμία εποχή. Τα κρατάμε όλοι μας ως κόρυν οφθαλμού, γιατί είναι οι πυλώνες που στηρίζεται ένας λαός, ένα κράτος, ένα ολόκληρο γένος. Και είναι λάθος αυτοί οι οποίοι έχουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του κράτους, αυτοί οι οποίοι έχουν αξιώματα και μάλιστα πολιτιακά να ερεθίζουν αρνητικά όλους τους Έλληνες. Το μήνυμα το οποίο εισπράττω είναι από τους συμπολίτες μας, από όλους τους κατοίκους του Εύρου, και το ερώτημά τους που κυριαρχεί είναι πότε θα γίνουν εκλογές. Αντιλαμβάνεστε, αυτό επικρατεί σε όλο τον κόσμο. Είναι η αγωνία τους το πότε θα γίνουν εκλογές. Νομίζω ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία, μέσα από αυτήν τη συνέβρεση με τους ανθρώπους τους που κατάγονται και έρχονται από μακριά στα χωριά μας, γίνεται μία όσμωση σημαντική. Νομίζω ότι αποτελεί για μένα μία ευκαιρία, διότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία ακτινογραφώ τις τοπικές κοινωνίες, ακτινογραφώ τις ανάγκες τους και τα προβλήματά τους, εισπράττω τα μηνύματά τους άμεσα, διότι κανείς όταν έχει και εμπειρία έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες και ο κόσμος ευθέως ζητά. Ζητά από μας που έχουμε θεσμικό ρόλο να προστατεύουμε την ακριτική μας περιοχή, εδώ που πραγματικά είναι ασπίδα ενός κράτους και ενός έθνους. Γι' αυτό και θα ήθελα να καταθέσω απόψε μέσω του σταθμού σας μία εμπειρία πρόσφατη, μάλιστα της Παρασκευής. Ευρισκόμενος στο χωριό Άρζος του Τριγώνου, που βρίσκεται στο βορειότερο τμήμα του νομού μας, στο Τρίγωνο πάνω της Ορεστιάδας, ναι, και στο βορειότερο της χώρας, και μάλιστα που πραγματικά διαπιστώνω την απουσία της κρατικής παρουσίας και σχεδιασμένα και προαποφασισμένα έφτασα στο χωριό, με συνάντησαν νέοι άνθρωποι και μου είπαν ότι εμείς κόντρα στην μετανάστευση, είτε την εσωτερική είτε την εξωτερική, θα μείνουμε εδώ στον Άρζο, το χωριό που είναι πλησίον η Μεσοποταμία, δύο ποταμών του Άρδα και του Εύρου, έτσι λέγεται το χωριό αυτό και μάλιστα είναι και ιστορικό, και μου είπαν ότι κάνουμε το πρώτο μας αντάμωμα μαζί με τον τοπικό σύλλογο γυναικών, και μάλιστα τα έσοδα τα οποία θα εξασφαλίσουμε από το απόψινό μας γλέντι θα τα διαθέσουμε προκειμένου να ιδρύσουμε έναν σύλλογο ανδρών γυναικών, ώστε ως ομπρέλα να μας ενώνει τόσο εμάς που μένουμε εδώ στο χωριό, όσο και όλους αυτούς τους συγχωριανούς μας που βρίσκονται μακριά από τη γενέτερά τους, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, σε χώρες της Ευρώπης και του εξωτερικού γενικότερα, και θα τους περιμένουμε να κάνουμε μετά το πρώτο αντάμωμα που κάνουμε απόψε για τα επόμενα. Πιστεύω και εμπνέομαι από τη δύναμη των κατοίκων αυτού του ακριτικού χωριού, και μάλιστα θα ήθελα να πω τα ίδια
χαρακτηριστικά και τις ίδιες αγωνίες αλλά και την ίδια πίστη διαθέτουν και, και οι κάτοικοι των λοιπόν χωριών του Τριγώνου, ως γνωστόν τα 17 χωριά τα οποία βρίσκονται εκεί, ότι εμείς θα εξασφαλίζουμε με την παρουσία μας το ρεύμα στις πλατείες των χωριών μας και θα στέλνουμε μήνυμα στην απέναντι πλευρά ότι είναι τα χωριά μας και είναι ζωντανά. Και γι' αυτό έκανα έκκληση μέσα από το διαδίκτυο σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες, τόσο του νομού, της περιφέρειας, αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης, να μην ξεχνούν τον Εύρο και κυρίως τις δύο περιοχές, το Τρίγωνο και τη Σαμοθράκη, που είναι η κεφαλή αλλά και τα πόδια του νομού. Και θα πρέπει να θωρακίσουν με κάθε τρόπο αυτόν τον τόπο, ώστε να είναι πραγματική ασπίδα μαζινό του ελληνικού κράτους και του ελληνικού έθνους. Έτσι το διαισθάνομαι, έτσι το εισπράττω, έτσι το εκπέμπω. Και θα συνεχίσω προς αυτή την κατεύθυνση να αναδεικνύω μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και μέσα από αυτή τη διαδικασία που ακολουθούμε και απόψε μαζί, εδώ, μέσω από το κανάλι σας. Θέλουμε μηνύματα ότι δεν θα αφήσω οτιδήποτε να πέσει κάτω χωρίς να το αναδείξω στην κεντρική κυβέρνηση ή στους φορείς του κεντρικού κράτους. Κύριε Δημοσχάκη, αναφερθήκατε στις ανάγκες και τα προβλήματα των κατοίκων του νομού. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί το βάρος? Γιατί η κυβέρνηση εκπέμπει μηνύματα αισιοδοξίας και αναφέρεται στην εξάντληση της τετραετίας και μάλιστα κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για μικροπολιτική, ιδιαίτερα στο ζήτημα των πυρκαγιών που είχαμε πρόσφατα. Οπότε, ποια ζητήματα πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν? Δεν μπορεί να είναι κανείς αισιόδοξος με την παρούσα κυβέρνηση. Η μεγάλη καθυστέρηση στο πλήσιμο της δεύτερης αξιολόγησης προκάλεσε αγιάτρευτες πληγές στην ελληνική οικονομία. Η κυβέρνηση έχασε πολύτιμο πολιτικό χρόνο. Έπρεπε να είχε κλείσει την αξιολόγηση από το 2016 το Φεβρουάριο. Δυστυχώς δεν διδάχτηκαν το μάθημα από τις εγκληματικές παλινοδίες τους στο πρώτο επτάμηνο του 2015. Το αποτέλεσμα, κύριε ήταν Δημοσχάκη, ο ελληνικός λαός συγκεκριμένα 100... στο νομό μας τώρα που θα αρχίσει εκ νέου, θα αρχίσουν οι εργασίες της Βουλής και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, εσείς πού θα δώσετε το βάρος ως βουλευτής μετά και από την περιοδία σας και την επικοινωνία που έχετε με τους κατοίκους του νομού? Καταρχήν θα αναδείξω την πρώτη μέρα που θα ανοίξει η Βουλή των Ελλήνων και μάλιστα ανοίγει 28 Αυγούστου. Στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή Δευτέρα 28 Αυγούστου, στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, θα συζητηθεί η επίκαιρη μου ερώτηση στην Ολομέλεια που αφορά τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά και την διασύνδεση της Αλεξανδρούπολης της Σαμοθράκης με τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή με τη Λίμνο και τη Μυτιλήνη. Είναι ένα οραματικό δρομολόγιο, ναι, το οποίο πραγματικά θα μπορέσει μέσα από αυτή τη διαδικασία η αγορά της Θράκης και κυρίως του Εύρου να διασυνδεθεί με το φυσικό της χώρο, με την αγορά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ναι, που πραγματικά θα δημιουργήσει συνέργειες. Ήδη, κύριε Δημοσχάκη, να σας ζητήσω να συντομεύετε γιατί μας πιέζει ο χρόνος, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε κάνει την ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη λόγω τότε του θλιβερού γεγονότος και του χαμού του περιφερειάρχη μας Παυλίδη Γεωργίου. Αναβλήθηκε η αντίστοιχη που είχε σχεδιαστεί και οργανωθεί με έδρα τη Λίμνο θα γινόταν. Επιμείνουμε προς αυτή την κατεύθυνση να γίνει αυτή η ημερίδα προκειμένου να πείσουμε την παρούσα κυβέρνηση να προχωρήσει στη δρομολόγηση ενός ferry boat το οποίο πραγματικά τη μία μέρα θα πηγαίνει την άλλη να επανέρχεται, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και θα συντελέσει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη και της Θράκης του Εύρου φυσικά περισσότερο, αλλά και των νήσων Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, πάρα πολλά
τα θέματα της γεωργίας, τα θέματα της κτηνοτροφίας, τα θέματα των υποδομών, τα θέματα της ασφάλειας που είναι σημαντικό θέμα και μάλιστα πριν από λίγο τα τονίσατε με τον κύριο Τόσκα, διότι η παράνομη μετανάστευση, αλλά η οποία δυστυχώς έχει ταυτιστεί με το προσφυγικό από την παρούσα κυβέρνηση, είναι γέφυρα πολλών κακών και μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στη χώρα μας. Και θα πρέπει τα σύνορά μας να είναι θωρακισμένα. Γι' αυτό και διεκδικώ από την παρούσα κυβέρνηση και την οποία και πιέζω να μην αφήσει αφύλακτα τα χερσαία μας σύνορα. Έχει μάλιστα, κύριε Δημοσχάκη, ναι. Προϋποθέσεις οι οποίες πραγματικά είναι κερκόπορτες. Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή αυριανή. Η διακίνηση εμπορίου είναι το δυνατό σημείο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και στο πλαίσιο αυτό έχουμε δεχτεί προτάσεις από όλο τον κόσμο. Μία από αυτές είναι και από το τέταρτο λιμάνι στον κόσμο, αυτό της Καντόνα στην Κίνα. Αυτό μεταξύ άλλων δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Χρήστος Δούκας πριν από την επίσκεψη που αναμένεται να γίνει το Σεπτέμβριο της Κινέζικης Αντιπροσωπείας. Στο τραπέζι της συζήτησης θα βρεθεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας. Στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί αντιπροσωπεία από το λιμάνι της Καντόνα στην Κίνα και συγκεκριμένα στον οργανισμό Λιμένος. Οι Κινέζοι εκπρόσωποι θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο Χρήστο Δούκα στο πλαίσιο υπογραφής μνημονίου συνεργασίας που θα συνδέει τους δύο λιμένες. Στο επίκεντρο της σύνδεσης βρίσκεται η διακίνηση εμπορευμάτων και αγαθών, για την οποία η κινέζικη πλευρά έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και μέλη της κινέζικης πρεσβείας στην Ελλάδα, προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα συνεργασίας και οι μελλοντικές προοπτικές σύναψης συμφωνιών μεταξύ των δύο λιμένων. Αυτή τη στιγμή στο Οργανισμό Λιμένων Αλεξανδρούπολης και τα επιπτεύοντα Υπουργεία έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία για την αξιοποίηση του λιμένα με παραχωρήσεις για χρήση εκμετάλλευσης και ξέρουμε ότι το Οργανισμό Λιμένα, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει ένα δυνατό και σημείο που έχει να κάνει με την διακίνηση εμπορίου. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις από όλο τον κόσμο για συνεργασία με λιμάνια. Ένα από αυτά τα λιμάνια, μάλιστα το τέταρτο σε εμπορική κίνηση στον κόσμο, το λιμάνι δηλαδή της Καντόνα στην Κίνα, ζήτησε να συνάψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για ένα μνημόνιο που προφανώς θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αλεξανδρούπολη από τον Οργανισμό Λιμένα και τους υπεύθυνους του λιμανιού της Καντόνα και προφανώς με τη συμμετοχή της πρεσβείας της Κίνας στην Ελλάδα, που θα κοιτάξει να βρει τρόπους συνεργασίας, αλληλοενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών και προσδοκία και ανάπτυξη δυνατοτήτων για συνεργασία στο εμπορικό κομμάτι. Τα προηγούμενα μπορεί να κάποιος να πει ότι είναι και αφελή λίγο, γιατί σε επίπεδο τεχνογνωσίας, εδώ, αν θέλετε, εμπειρίας, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε σχέση με το λιμάνι της Καντόνα δεν μπορεί να συγκριθεί, γιατί έχει προφανώς το λιμάνι της Καντόνα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Το λιμάνι της Καντόνα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 8 πιο δραστήρια λιμάνια στον τομέα του εμπορίου στην Κίνα. Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 13 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ το λιμάνι της ήταν πάντα από τα μεγαλύτερα της ΑΠΟ Ανατολής. Εξαιρετικά ανεπτυγμένη είναι και η βιομηχανία της, με εργοστάσια πορσελάνης, μεταξωτών και βαβακερών, μεταλλουργίας και χαρτοποιίας. Να σημειωθεί ότι η κινητικότητα στον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης είναι ιδιαίτερα αυξημένη το τελευταίο χρονικό διάστημα, με επισκέψεις και ενδιαφέρον των Ενωμένων Αραβικών Εμμυράτων αλλά και των εκπροσώπων της εταιρείας εγκατάστασης του πλωτού σταθμού φυσικού αερίου LNG, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθούν τόσο το business plan όσο και το master plan του λιμένος, που θα σκιαγραφίσουν πλέον τη συνολική εικόνα δραστηριοτήτων και προοπτικών. Στον τομέα όμως των δυνατοτήτων και της συνεργασίας που μπορεί να αναπτυχθούν με ένα λιμάνι το οποίο διακινεί πραγματικά πάρα πολλά εμπορεύματα και μάλιστα από την Ανατολή, δηλαδή την Κίνα, υπάρχουν κατά τη γνώμη μας τρομακτικές δυνατότητες. Και αυτό είναι για μας, για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ένα ενδιαφέρον κοίταγμα στο κατά πόσο μπορούμε σε αυτή τη λογική της αξιοποίησης του λιμένα που θα προχωρήσει τους επόμενους 2-3 μήνες, αν μπορέσουμε να διαβλέψουμε και πιθανούς πελάτες
οι οποίοι θα φέρουν φορτία τα οποία ενδεχομένως δεν τα περιμέναμε ποτέ στην Μεσόγειο και ειδικότερα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, γιατί διαβλέπουμε ότι οι Κινέζοι δεν στοχεύουν ποτέ στην τύχη, πηγαίνουν πάντα με προγραμματισμό, έχουν μια στόχευση η οποία ξεκινάει από τη δική τους έρευνα που έχουν κάνει για τα λιμάνια της Μεσογείου, και εκτιμούμε ότι αυτή η συνεργασία μόνο καλό θα έχει να επιφέρει για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και για την τοπική κοινωνία συνακόλουθα. Και επομένως με πολύ χαρά θα περιμένουμε τους Κινέζους εδώ στις 8 Σεπτεμβρίου το πρωί να συζητήσουμε και να υπογράψουμε βέβαια το μνημόνιο συνεργασίας, με ό,τι δυνατότητες ανοίγει αυτή η συνεργασία με ένα λιμάνι που, όπως σας είπα, προανέφερα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης στον πλατανότοπο του Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ύστερα από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ το περιστατικό είναι το τρίτο κατά σειρά σε διάστημα 48 ωρών. Η επόμενη ημέρα της φωτιάς στον πλατανότοπο του Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη βρίσκει τμήμα του χώρου πρασίνου με ζημιές, οι οποίες ευτυχώς δεν επεκτείνονται σε μεγάλη έκταση. Στο σημείο βρέθηκε το πρωί και ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής. Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας να είναι άμεση. Στην περιοχή βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαΐστρου Γιάννης Ναϊτίδης. Να σημειωθεί ότι η φωτιά του Μαΐστρου ήταν η δεύτερη που εκδηλώθηκε εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε χρονικό διάστημα 24 ωρών, αφού λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής είχε εκδηλωθεί φωτιά και στην Παλαιά Χωματερή στην περιοχή της Μάκρης. Εχθές, περίπου κατά τις 2.30 ώρα, με ενημέρωσαν ότι υπάρχει φωτιά στο πλατανόδοσο εδώ σε ένα σημείο του οικισμού μας. Αμέσως μέσα σε 2-3 λεπτά ήρθα εγώ μαζί, ήταν εκείνη τη στιγμή ήρθε και η πυροσβεστική, που μπορώ να πω ότι η πυροσβεστική ήρθε άμεσα στο χώρο της φωτιάς. Η φωτιά ήταν σε ένα δύσβατο σημείο του πλατανότοπου, δεν έχει καμία σχέση με το χώρο αναψυχής αυτών που έρχονται ο κόσμος και περνά ευχάριστα εδώ πέρα τις μέρες του. Ήταν μια δύσκολη φωτιά, μπορώ να πω, γιατί ήταν το δύσκολο δύσβατο το σημείο, δεν μπορούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα να μπουν μέσα με σκοπό να γίνει άμεσα η κατάσβεση. Η βλάση από κάτω με τα ξερά φύλλα ήταν έντονη και η φωτιά εξελίχθηκε και είχε πάρει μεγάλη διάσταση γρήγορα. Αλλά με την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και τις συντονισμένες ενέργειές τους, πραγματικά τέθηκε κατευθείαν υπό έλεγχο. Μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους αυτούς, πραγματικά άμεσα και πολύ γρήγορα ήταν εδώ πέρα. Τώρα, για το κομμάτι εδώ της ζημιάς, δεν έχουμε πλατάνια καμένα, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου. Η ζημιά είναι περίπου στα 7 με 10 στρέμματα, υπολογίζεται ότι έχει καεί. Είναι με κάποια είδους βλάσεις σε ούτια και κάποια άλλα που είναι μέσα σε αυτό το χώρο. Ο χώρος θεωρούμε ότι θα αποκριθεί από το δασαρχείο, όπως το συζητήσαμε και χθες αναδασωτέως, με σκοπό να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του χώρου Πρασίνου υπό τη μέρημνα της Δημοτικής Αρχής και του Δασαρχείου. Στο σημείο έσπευσε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών εκ μέρους και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, ενώ σε ετοιμότητα βρισκόταν και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που τελικά δεν χρειάστηκε να συνδράμει στην κατάσβεση. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων κάνουν λόγο για την καύση 7 με 10 συνολικά στρεμάτων. Ο Δήμαρχος μας επισκέφθηκε εδώ το σημείο, είδε το σημείο της φωτιάς. Ήδη έχουμε προγραμματίσει και ξέρουμε όλοι, όπως και τις προηγούμενες μέρες έχουμε αναφερθεί, ότι ξεκινάνε οι παρεμβάσεις και στο υπόλοιπο κομμάτι του πλατανότοπου, με σκοπό να μην υπάρχει αυτή η άναρχη πρόσβαση στο χώρο αυτό. Θα είναι με 1-2 σημεία ασφαλείας, όπου από εκεί θα διέρχονται όσοι θέλουν μέσα και θα μπορεί να είναι ελεγχόμενος. Η φωτιά, σίγουρα, εγώ πιστεύω και θεωρώ, χωρίς να γνωρίζω τα αίτη της φωτιάς, ότι δεν προήλθε από barbecue και από ψησίματα. Τώρα, ποιος είναι αυτός που μπορεί να έβαλε αυτή τη φωτιά ή να αποκλήθηκε, δεν ξέρω, αυτά θα τα δει η πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτό που θέλουμε πάντως και αυτό που είναι άμεση ανάγκη να γίνει σε αυτόν τον χώρο είναι να γίνει ο χώρος ελεγχόμενος στην πρόσβασή του. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα από όποιο σημείο θέλει, να κάνει ό,τι δραστηριότητα θέλει και να φεύγει. Πρέπει ο χώρος να είναι ελεγχόμενος, όποιος θέλει να μπαίνει μέσα, να αφήνει το αυτοκίνητό του στον δρόμο έξω και να κάνει ελεύθερα και να έρχεται εδώ πέρα να είναι ένας χώρος πραγματικά αναψυχής και να υπάρχει και ασφάλεια για όλους αυτούς που βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν, η φωτιά είναι κάτι που μας στεναχώρησε όλους εχθές. Πραγματικά όλος ο οικισμός
ήρθε εδώ πέρα με σκοπό να βοηθήσει, γιατί ο Πλατανόπουλος είναι το σήμα κατά τεθέν του οικισμού μας. Τους ευχαριστώ όλους, αλλά ιδιαίτερα ευχαριστώ την πυροσβεστική υπηρεσία που με την άμεση παρέμβαση και με τις συντονισμένες παρεμβάσεις έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο θέμα των πυρκαγιών θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς υπήρξε και ρωσική συνδρομή στην κατάσβεσή τους. Περισσότερα θα μας πει ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης Αγίας Πετρούπολης Αλεξανδρούπολης, Κωνσταντίνος Καμπαρίδης. Κύριε Καμπαρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στην κατάσβεση ποιας πυρκαγιάς, κύριε Καμπαρίδη, συνέδραμε το ελικόπτερο από τη Ρωσία και από ποια περιοχή έχει έρθει εδώ στην Αλεξανδρούπολη? Κοιτάξτε, μετά τη συνεννόηση με το κλιμάκιο πολιτικής αεροπορίας του Αεροδρομίου Δημόκρατος της Αλεξανδρούπολης μαζί με την πρόεδρο του Πολιτικού Κέντρου Ρωσικοσπίτη, είχαμε επισκεφτεί το πενταμελές πλήρωμα του ρωσικού ελικοπτέρου τύπου Mi-2, ο οποίο βρίσκεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη για κατάσβεση πυρκαγιών. Σχεδόν σε όλες τις πυρκαγιές που χρειάστηκε συμμετοχή του ελικόπτερου αυτού έχει συμμετάσχει. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγο καιρό είχε συμμετάσχει και στην κατάσβεση πυρκαγιών στην Αθήνα. Βασικά είναι πολύ έμπειρο πλήρωμα από την Βλαντιβαστόκ, από το Βλαντιβαστόκ είναι. Έχουν σχεδόν δουλέψει στην κατάσβεση πυρκαγιών σε όλους τους υπήρους. Στην Αργεντινή, από ό,τι μας έχουν πει, στην Αφρική, στην Ινδονησία, μέχρι και στην Τουρκία πρόσφατα. Πόσο θα παραμείνει στην Αλεξανδρούπολη, κύριε Καμπαρίδη, το συγκεκριμένο ελικόπτερο και αν έρχεται κάθε χρόνο? Γιατί είχαμε και το πρόβλημα εδώ με το άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο καθυστέρησε να έρθει πάρα πολύ φέτος. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο Έλληνας Σύνδεσμος της εταιρείας, ελικόπτερο έρχεται εδώ σχεδόν κάθε χρόνο, επειδή λόγω σοβαρότητας της περιοχής και λόγω του δάσους βραδιάς που υπάρχει εδώ, προστατευμένο δάσος, προστατευμένη περιοχή, και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία. Μάλιστα το πλήρωμα είναι πολύ ευχαριστημένο ότι βρίσκεται και εργάζεται εδώ. Κάποιοι έχουν, από αυτούς οι ίδιους έχουν δουλέψει εδώ συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη και στην Ελλάδα. Ώστε πιστεύω εγώ ότι έχουμε όντως πολύ έμπειρο και καλό πλήρωμα εδώ για τέτοιες περιπτώσεις. Και πόσο αναμένεται να παραμείνει, κύριε Καμπαρίδη? Όσο χρειαστεί, από ό,τι γνωρίζω. Έχουν συμβόλαιο για 60 μέρες προς το παρόν και από εκεί και πέρα θα φανεί. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ελπίσουμε να μην χρειαστεί η σύνδρομή τους σε περαιτέρω περιστατικά. Μακάρι, μακάρι. Επίσης ήθελα να τονίσω ότι είχαμε προτείνει και στην κυβέρνηση της Ελλάδας κατά καιρούς να αγοράσουν ρωσικά αεροπλάνα τύπου Μπέριεφ, τα καλύτερα του τύπου, οποία φυσικά είναι πολύ πιο αποτελεσματικά σε μεγάλες πυρκαγιές. Όμως δυστυχώς λόγω των κυρώσεων, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προς το παρόν αυτή η συνεργασία. Όμως πιστεύω ότι και αυτό θα ξεπεραστεί. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα φάρων, κυρίες και κύριοι, την Κυριακή 20 Αυγούστου, το πολεμικό ναυτικό άνοιξε για το κοινό 23 φάρους σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους και ο φάρος σημείο αναφοράς της Αλεξανδρούπολης, τον οποίο επισκέφτηκαν μικροί και μεγάλοι, λαμβάνοντας μέρος στην οργανωμένη ξενάγηση. Ανοιχτός για το κοινό παρέμεινε ο φάρος της Αλεξανδρούπολης από τις 10 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα της Κυριακής 20 Αυγούστου. Μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν από το πρωί στην παραλία προκειμένου να λάβουν μέρος στην οργανωμένη από το πολεμικό ναυτικό ξενάγηση και να απολαύσουν από ψηλά τη μοναδική θέα της πρωτεύουσας του Νομού Εύρου, του Θρακικού Πελάγους και του νησιού της Σαμοθράκης. Εδώ βρισκόμαστε κάτω από τα οπτικά μηχανήματα του φάρου. Στο κέντρο των κρυστάλλων, από εκεί που βγαίνει το φως δηλαδή, είμαστε στα 27 μέτρα εστιακό ύψος. Δηλαδή 27 μέτρα πιο ψηλά από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Η φωτοβολία του φάρου είναι, απλά αν θέλετε, επειδή δεν μου αρέσουν να... Οκ. Λοιπόν, παρακολουθούμε. Η φωτοβολία του φάρου, πόσο μακριά φέγγει δηλαδή η δέσμη του, είναι 24 ναυτικά μίλια, είναι περίπου 40 χιλιόμετρα. Φαίνεται σχεδόν μέχρι τη Σαμοθράκη, βγαίνοντας δηλαδή από το λιμάνι, σε ευθεία πορεία μπορούμε να δούμε την αναλαμπή του με καλές συνθήκες καιρικές. Είναι από τους πολύ δυνατούς φάρους στην Ελλάδα, λόγω της περιοχής εδώ πέρα. Πρωτολειτουργήσε το 1880 και έκτοτε έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Πιο σημαντική από αυτές είναι η αλλαγή πηγής φωτός.
Πριν το 1975 όλοι οι φάροι λειτουργούσαν με φλόγα μέσα. Είτε με τη χρήση καύσης πετρελαίου, είτε αργότερα σε τυλίνης, όπως οι φιάλες που έχουμε μπαίνοντας κάτω. Σταδιακά αντικαταστάθηκε αυτό το σύστημα σε όλο το φαρικό δίκτυο στην Ελλάδα, με ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι ο συγκεκριμένος φάρος, ή με φωτοβολταϊκά συστήματα, δηλαδή ηλιακούς συλλέκτες, πάνελ και μπαταρίες που επαναφορτίζονται. Ο συγκεκριμένος είναι, ανήκει στο δίκτυο της πόλης, είναι ηλεκτρικός, λειτουργεί με μία λάμπα 400 βατ. Βέβαια η φωτοβολία του είναι από τα κρύσταλλα, έτσι δεν φτάνει μόνο η λάμπα. Τα κρύσταλλα είναι αυτά που πολλαπλασιάζουν την πηγή φωτός και μας δίνουν αυτή τη δέσμη. Πλήθος πολιτών βρέθηκαν από το πρωί στην παραλία της Αλεξανδρούπολης εκμεταλλευόμενοι την σπάνια ευκαιρία ανάβασης και ξενάγησης στο φάρο με σύμμαχό τους τον καλό καιρό. Η ξενάγηση πραγματοποιούνταν σε μικρές κάθε φορά ομάδες, ενώ μεγάλη ήταν η αναμονή καθώς γύρω στις 11 το πρωί βρισκόντουσαν στο σημείο τουλάχιστον 60 συνολικά πολίτες. Στη διάρκεια της επίσκεψης, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη σημασία των φάρων και των υπόλοιπων ναυτιλιακών βοηθημάτων στην αυσιπλοεία, καθώς και για την προσφορά των φαροφυλάκων. Μάλιστα με λάμπα αερίου υδραυγύρου, τη λεγόμενη SkyQE. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Χαρακτηριστικά σας πω ότι δεν μπορείτε να την κοιτάξετε. Αν δηλαδή ανάψει η λάμπα και πάμε να την κοιτάξουμε με γυμνό μάτι, προκαλεί ζημιά. Είναι πολύ έντονο το φως της. Επίσης, αν παρατηρήσετε την ώρα που ανάβει ο φάρος, ξεκινάει με ένα υποπράσινο φως. Δεν είναι δηλαδή λευκό στην αρχή. Είναι μέχρι να γεμίσει, να ζεσταθεί το αέριο του υδραυγείου που έχει μέσα, μέχρι να δώσει την πλήρη ένταση που πρέπει να δώσει. Όλοι οι φάροι στην Ελλάδα ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό και συγκεκριμένα στην υπηρεσία φάρων, που είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη, συντήρηση και επισκευή του φαρικού δικτύου. Αποτελείται από 60 φαροφυλάκες όπως εγώ και το προσωπικό που βρίσκεται κάτω στην Αθήνα μαζί με δύο πλοία που κάνουμε τις συντηρήσεις ετήσιες και την τοποθέτηση νέων αυτόματων πυρσών όπου χρειάζεται. Οι φάροι χωρίζονται σε φάρους και αυτόματους πυρσούς, όπως είναι στα λιμάνια τα πράσινα, κόκκινα, οι φωτοσημαντήρες του διάβλου που τοποθετήσαμε εδώ. Τέτοιους έχουμε πάρα πολλούς στην Ελλάδα λόγω της μεγάλης έκτασης ακτογραμμών που έχουμε και χωρίζουμε το φαρικό δίκτυο μετά σε τομείς. Από εδώ από την Αλεξανδρούπολη, εγώ είμαι υπεύθυνος για τη Θάσο, τη Σαμοθράκη και όλα τα παράλια μέχρι έξω από την Καβάλα. Είναι περίπου 58 πυρσί στον τομέα της Αλεξανδρούπολης. Πώς σου φάνηκε? Καλά. Πρώτη φορά που ανέβαινες στο φάρο? Ναι. Τα σκαλιά τα μέτρησες? Όχι, αλλά πάντως είναι στίχημα παραπάνω από 30. Και η θέα από ψηλά? Τέλεια. Σ' άρεσε πολύ, ε? Για να κάνω βουτιά ήταν. Μ' άρεσε η μεγάλη λάμπα. Την είδες? Είναι η πρώτη φορά που έλεγες εδώ πέρα? Ναι. Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Φεστιβάλ Νεολαία στο τυχερό του Δήμου Σουφλίου. Η διοργάνωση ξεκίνησε με τη συναυλία του Βασίλη Καρά, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή 20 Αυγούστου. Μα είναι ωραία, εκεί που μου πάνε, πότε μου να μιλήμα. Εκεί που λέγανε, πότε Έλληνα του. Στα σκουπίδια. Καπνό φιλιά και ξύδια. Όταν καρμάνια και μοναχή καρμιά. Τα σκουπίδια. Ρίγα πια μάτια που οι άλλοι είχα πετάξει. Πρεμιέρα για 15η συνεχόμενη χρονιά έκανε το Φεστιβάλ Τυχερού με τη μεγάλη συναυλία του Βασίλη Καρά με τίτλο 40 χρόνια. Το παρόν έδωσαν για ακόμη μια χρονιά οι φανατικοί υποστηρικτές της διοργάνωσης αλλά και πλήθος επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή. Το Φεστιβάλ Νεολαίας ξεκίνησε μια ημέρα αργότερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, όμως το γεγονός αυτό δεν έπαιξε από ό,τι φαίνεται σημαντικό ρόλο ως προς την προσέλευση, η οποία υπήρξε μεγάλη. Καλησπέρα σας! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, είστε καλά? Θέλω να ακούσω ένα δυνατά, είστε καλά? Θα περάσουμε καλά? Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μέρα Φεστιβάλ Νεολαίας Τυχερού. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Απ' το βορρά, να μ' αγαπάς, αυτός ο τρόπος, κράτε πάντα επιστροφή.
εκεί που τάσα μαύρο χάλι. Ένα τηλέφωνο της πάλι, μπαίνω στα μάξι, ένα τόσες στροφές κι όλα που παίρνονται ευθεία. Άκρης ο δρόμος και δεν βγάζει πουθενά. Το 75 δούλευα στον Πάμπη και κατέβαινα. Το κέντρο ήταν η Αλεξανδρούπολη βέβαια, πάντα τα κόκκινα βράχια. Έκανα τουλάχιστον 9 χρόνια εδώ πάνω. Το μόνο μου παράπονο είναι που δεν έγινα επίτιμος δημότης εδώ πάνω, που δεν με κάνανε δηλαδή. Τίποτα δεν έχω κάνει στη ζωή μου, θα σας αγαπώ πολύ, θα σας ευχαριστώ, πρέπει να βγω. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ. Παρόλο την κατάσταση που δημιουργήθηκε χθες, η πρώτη μέρα ξεκίνησε με τοπικές μπάντες. Ήταν μια πολύ καλή βραδιά όσοι ήρθαν να την παρακολουθήσουν. Ήταν ελεύθερη είσοδος χθες. Και τα παιδιά από τα δύο συγκροτήματα από την περιοχή μας πραγματικά δώσαν το καλύτερο τους αυτό και εξελίχθηκαν σε μια πολύ όμορφη βραδιά για όσους ήρθαν και την παρακολούθησαν. Σήμερα φυσικά είμαστε στη μεγάλη μας μέρα. Ο Βασίλης Καράς είναι ήδη εδώ και σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι πάνω στη σκηνή. Τα 40 χρόνια Βασίλης Καράς πιστεύω ήταν μια ευκαιρία για το φεστιβάλ να παρουσιάσει αυτή την πολύ όμορφη συναυλία, γιατί θεωρούμε ότι ο κόσμος της Θράκης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα, να του δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μεγάλα γεγονότα. Γι' αυτό είναι τα φεστιβάλ, γι' αυτό είναι και το φεστιβάλ του Τυχερού εδώ, για να κάνει αυτά τα μεγάλα γεγονότα πραγματικότητα για τον κόσμο, να φέρουμε δηλαδή καλλιτέχνες οι οποίοι είναι μακριά από τον Εύρο, κοντά, έτσι ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα να τους δούνε. Πραγματικά είναι η σημερινή βραδιά με μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής, τα πράγματα έτσι δείχνουν. Στο Φεστιβάλ Τυχερού που διεξάγεται δίπλα στη Λίμνη λαμβάνουν φέτος μέρος γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Βασίλης Καράς, η Σταβέντο, η Βέγκας, ο Δήμος Αναστασιάδης και άλλοι, ενώ την τελευταία ημέρα, Κυριακή 20 Αυγούστου, το φεστιβάλ κλείνει με τη ροκ βραδιά του, γνωστή και ως Τυχερόκ. Ήταν μια πολύ όμορφη εντύπωση. Μπορώ να πω ότι ήταν από η πιο σημαντική βασικά στιγμή για εμάς, για το συγκρότημά μας, τη μέχρι τώρα πορεία μας, καθώς είχαμε την τύχη να βρεθούμε στην ίδια σκηνή με τον κύριο Βασίλη Καρά. Και ο λόγος είναι το ότι πριν λίγο καιρό βγάλαμε το πρώτο μας κομμάτι, την πρώτη μας επαγγελματική δουλειά, πάνω στο κομμάτι του κυρίου Βασίλη Καρά, το «Όπως παλιά», ο οποίος φυσικά μας έδωσε την άδειά του και την ευχή του. Πρώτη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ, είναι το 15ο από ό,τι μαθαίνω, έτσι, είμαστε πολύ χαρούμενοι, εντάξει, μαζί με τον Βασίλη σαπορτάρουμε να το πω έτσι και βλέπω πολύ κόσμο, χαίρομαι γι' αυτό, ελπίζω να συνεχιστεί και να είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ έχουν και τη δυνατότητα κατασκήνωσης καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων. Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει πλέον μετατραπεί σε θεσμό, προσελκύοντας κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον Εύρο και τη Θράκη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος διοργανώνει από τις 20 έως και τις 27 Αυγούστου το 6ο Διεθνές του Φόρουμ. Οι σύνεδροι φιλοξενούνται στην ανακαινισμένη κατασκήνωση της Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας διοργανώνει από τις 20 έως τις 27 Αυγούστου το 6ο Διεθνές Φόρουμ του, το Thrace International Forum. Το συνέδριο πρόκειται να λάβει χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και ειδικότερα στις πόλεις Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής αλλά και της Ξάνθης, καθώς και στους ιστορικούς οικισμούς της Μαρόνιας, των Φιλίππων και του Φαναρίου. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εμπειρία, ένα φόρουμ με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και σημασία, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην γεωμορφολογική και ιστορική σημασία της περιοχής διεξαγωγής του, όσο και στους νέους που συμμετέχουν. Έχουμε έρθει στην Αλεξανδρούπολη και είμαστε μια ομάδα 170 συμμετεχόντων περίπου. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι μια προσομοίωση εργασιών του Ευρωκοινοβουλίου για νέους και νέες από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα έχουμε συμμετέχοντες από 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συζητήσουμε διάφορα θέματα που άπτονται μιας θεματικής, η οποία θεματική μας είναι στα άκρα της Ευρώπης, ιδέες για την επαναχάραξη των ορίων εκ των έσων. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες και αφού περάσουν μια διαδικασία δόμησης ομάδων, θα δουλέψουν σαν επιτροπές, όπως θα δουλεύει μια επιτροπή του Κοινοβουλίου και θα καταλήξουν σε κάποια πορίσματα για διάφορα θέματα, τα οποία θέματα όπως είναι ας πούμε, ο ανταγωνισμός βορρά-νότου, ο οικονομικός και οι διαφορές που υπάρχουν, ιδέες για την τεχνολογική ανάπτυξη και πώς μπορεί αυτή να δώσει όθηση ας πούμε, σε μικρότερες περιφερειακές πόλεις. Γενικότερα θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Και αφού τα παιδιά με τη βοήθεια έμπειρων στελεχών καταλήξουν σε κάποια πορίσματα, παρουσιάζουν αυτά τα πορίσματα στην Ολομέλεια, όπου ψηφίζονται και γίνεται μια διαδικασία debate για να υπάρξει και ένας καλός διάλογος και μια ανάπτυξη ιδεών γύρω από αυτά τα θέματα. Το φόρουμ συγκεντρώνει 170 συμμετέχοντες, όπως είπαμε, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου φόρουμ, το οποίο τονίζει και όλα στη θεματική μας, που είναι τα άκρα της Ευρώπης, είναι ότι προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε άτομα τα οποία προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, άτομα με λιγότερες ευκαιρίες από κατώτερα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα άτομα από εθνικές και πολιτισμικές μειονότητες της Θράκης, όπως είναι Πομάκοι ή άτομα εδώ από τον Εύρο, δηλαδή ντόπια άτομα, τα οποία θα έρθουν στο συνέδριο για πρώτη φορά, θα τους δοθεί ευκαιρία να διαλεχθούν με άλλα άτομα, με ομιλίκους τους, να μπουν σε αυτό το κλίμα της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και να γνωρίσουν με ενεργό τρόπο το δημοκρατικό διάλογο. Οι συμμετέχοντες ηλικίες 15 έως 25 ετών προέρχονται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη. Οι 106 εξ αυτών θα αποτελούν τους συνέδρους, με την ελληνική συμμετοχή να αποτελείται από 45 νέους, στους οποίους περιλαμβάνονται μαθητές από τη μουσουλμανική μειονότητα. Οι υπόλοιποι 60 συμμετέχοντες θα απαρτίζουν τα λειτουργικά στελέχη του φόρουμ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος είναι ένα από τα διάφορα 40 σωματεία που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Συγκεκριμένα είναι ενεργό εδώ και 20 χρόνια, είναι μη κυβερνητικό οργανισμός και είναι ανεξάρτητο από κομματικές πεπιθήσεις και μη θρησκευτικός χρωματισμένο. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επιδιόρθωσης του κλιματισμού στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Για την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εργάστηκαν συστηματικά οι τεχνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος Υγείας. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη με τις βλάβες σε 2 από τις συνολικά 4 μονάδες κλιματισμού που διαθέτει το νοσοκομιακό ίδρυμα. Η υποστελεχωμένη τεχνική υπηρεσία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε εν μέσω καύσωνα. Ο κλιματισμός στο νοσοκομείο αποκαταστάθηκε χάρη στην επίπονη δουλειά που έκανε η τεχνική υπηρεσία. Που υπενθυμίζω ότι είναι αποψηλωμένη από προσωπικό, έχει λιγότερο από το 50% του προσωπικού μετά τις συνεχείς αποχωρήσεις και μη προσλήψεις από το 2009 και μετά και την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε το Τμήμα Προμηθειών του νοσοκομείου.
Η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου, που διαθέτει το 40% του προβλεπόμενου προσωπικού, κατόρθωσε να επισκευάσει σταδιακά τις μονάδες κλιματισμού. Ο διοικητής ανέφερε ότι αρχικά απευθύνθηκαν στην εταιρεία που έχει κάνει την εγκατάσταση της ψύξης στο νοσοκομείο, όμως η εταιρεία αρνήθηκε να αναλάβει την επισκευή. Στη συνέχεια απευθύνθηκαν σε άλλη εταιρεία που, ενώ δέχτηκε και έγινε παραγγελία των ανταλλακτικών, τελικά και αυτή δεν εμφανίστηκε για την επιδιόρθωση, με αποτέλεσμα να απευθυνθούν και σε τρίτη εταιρεία, η οποία εν τέλει ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον κλιματισμό στα χειρουργεία, ο διοικητής δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Παρά τον αποκλεισμό που κάνανε κάποιες εταιρείες κατά του νοσοκομείου και δεν δεχόντουσαν να έρθουν να αναλάβουν το έργο της επιδιόρθωσης του κλιματισμού. Και όταν βρισκόταν κάποια εταιρεία, αυτή δεχόταν πιέσεις από την μαμά εταιρεία ότι θα σας κόψουμε τα ανταλλακτικά αν πάτε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Λύση βρέθηκε. Βρέθηκε και η εταιρεία η οποία έκανε το έργο, και με τη συνδρομή των δικών μας τεχνικών, ήδη από χθες έχει αποκατασταθεί πλήρως ο κλιματισμός σε όλο το νοσοκομείο. Μία από τις μεγαλύτερες εστιοπλοϊκές διοργανώσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενείται στην Αλεξανδρούπολη και αναφέρομαι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters Cup που διοργανώνει ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, της οποίας η έναρξη πραγματοποιήθηκε σήμερα πριν από λίγο, το απόγευμα στο Νομαρχείο. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Τερζενίδης, έφορος εστιοπλοϊός του Ομίλου. Κύριε Τερζενίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από το Νομαρχείο. Η διασκέδαση εδώ συνεχίζεται. Οι ξένοι αθλητές χορεύουν αυτή τη στιγμή στον προάβλιο χώρο του Νομαρχείου. Κύριε Ξάνετε, έγινε η έναρξη του αγώνα, το 470 Master Cup για το 2017, το οποίο φιλοξενείται στην πόλη μας. Ένα παγκόσμιο γεγονός με ξένους αθλητές οι οποίοι ήρθαν από όλα τα μέρη του κόσμου, από Νέα Ζηλανδία, από Γερμανία, από Ελβετία, από Ιταλία, από Βέλγιο και από άλλες. Αυτή τη στιγμή σηκώσαμε τη σημαία μας εδώ πέρα στο Νομαρχείο της πόλης και αύριο γίνεται το ξεκίνημα, η πρώτη κούρσα που θα ξεκινήσει στις 2 η ώρα από το παραθαλάσσιο μέρος εδώ από τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης κάτω στον Άγιο Έφλου. Θα γίνει παραθαλάσσια και παράκτια, θα κάνουμε τον αγώνα κοντά στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, έτσι ώστε λίγο ο κόσμος να δει ωραία πανάκια, ωραίο θέαμα μέσα στην πόλη. Αυτά. Το πρόγραμμα των ιστιοδρομιών ποιο είναι, κύριε Τερζενίδη, μέχρι πότε θα διαρκέσουν δηλαδή αγώνες? Μέχρι τις 25 του μηνός, δηλαδή την μέρα Παρασκευή, θα είναι τελευταίος αγώνας και θα δοθούν τα κύπελα, θα γίνει απονομή των κυπέλων. Κάθε μέρα λοιπόν από τις 11 μέχρι τις 5-6 το απόγευμα θα έχουμε ιστιοδρομίες εδώ στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. Οι προσδοκίες σας για την προσέλευση επισκεπτών στη διοργάνωση ποιες είναι, κύριε Τερζανίδη, γιατί γνωρίζουμε ότι ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης αγαπάει την ιστιοπλοεία? Ναι, την αγαπάει την ιστιοπλοεία και είπαμε ότι ευχαριστώντας αυτό το γεγονός θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να φέρουμε ακόμη μεγαλύτερα γεγονότα ή τέλος πάντων τέτοιου βεληνικούς, έτσι ώστε να δυναμώσουμε, όπως είπαμε, τον αθλητικό τουρισμό στην πόλη μας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το ελληνικό μάστερ, αυτό που κάναμε τις 2-3 μέρες πριν, δηλαδή από τις 16 του μηνός μέχρι τις 19. Τον αγώνα προετοιμασίας, ναι. Το οποίο είχε μεγάλη σημασία, γιατί ήταν μια προετοιμασία για αυτό το παγκόσμιο. Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και εκεί φάνηκε, είδαμε τα αποτελέσματα, ότι οι αθλητές και οι ξένοι ιδιαίτερα καταευχαριστήθηκαν και θα ακούσετε πάρα πολλά, θα ακούσετε σχόλια και από τους ίδιους φυσικά τους αθλητές, οι οποίοι θα μιλήσουν για το τι λάβανε από την πόλη μας και τι φιλοξενία δεχτήκαμε. Ειλικρινά σας μιλάω, τα σχόλιά τους είναι φοβερά, ότι εδώ είναι παράδεισος. Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον παράδεισο αυτό που έχουμε στα χέρια μας και να φιλοξενούμε τέτοια μεγάλα γεγονότα εδώ στην όμορφη μας Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα πληρώματα, αλλά και σε εσάς που έχετε αναλάβει τη διοργάνωση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τερζανίδη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Συνεχίζονται οι δράσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος Ανοιχτό Σχολείο στο 10ο Δημοτικό της Αλεξανδρούπολης εν ώψη του ξεκινήματος της νέας σχολικής χρονιάς. Αυτή τη φορά, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές αναλαμβάνουν την ολική ανακαίνιση με εσωτερική βαφή του σχολικού κτηρίου, ώστε τα παιδιά να ξεκινήσουν το νέο σχολικό έτος σε ένα απόλυτα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.
Συνεχίζονται οι δράσεις ανάπλασης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Ανοιχτό Σχολείο «Ονειρεύομαι, νοιάζομαι, θέλω και μπορώ». Αυτή τη φορά εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και εθελοντές αναλαμβάνουν τις εργασίες ολικής ανακαίνησης και εσωτερικής βαφής του σχολικού συγκροτήματος λίγο πριν από το πρώτο σχολικό κουδούνι της νέας χρονιάς. Οι υπεύθυνοι της δράσης βρέθηκαν από το πρωί στο σημείο, αδειάζοντας τις 14 αίθουσες διδασκαλίας και τους διαδρόμους από τα θρανία, τις καρέκλες, τις βιβλιοθήκες και προετοιμάζοντας έτσι το σχολείο για φρεσκάρισμα. Το ανοιχτό σχολείο, ως ανήσυχο πνεύμα, προετοιμάζεται για το νέο σχολικό έτος. Κάνουμε το αυτονόητο, δημιουργούμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας. Σε στενή συνεργασία με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης θα ανακαινήσουμε πλήρως και τις 14 αίθουσες διδασκαλίας, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την αίθουσα συγκέντρωσης κατά τα διαλύματα. Θα μπουν χρώματα. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης με στόχο την αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Συλλόγου Γονέων του 10ου Δημοτικού, που υλοποιείται για 5η συνεχόμενη σχολική χρονιά με 302 συμμετέχοντα παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών από όλη την πόλη, 13 δημιουργικά εργαστήρια τέχνης και έκφρασης και δεκάδες δράσεις. Οι εργασίες αναμένεται να εκκινήσουν την ερχόμενη Τετάρτη και να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας. Η προσπάθεια αυτή του ανοιχτού σχολείου με τη συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών και του Δήμου Αλεξανδρούπολης θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πέμπτη χρονιά με τα εργαστήρια και τις δράσεις του και ξεκινάμε φυσικά με τη μεγαλύτερη που είναι το βάζω χρώμα στο σχολείο μου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.